Στους 19 ανήλθαν το μεσημέρι της Τρίτης οι νεκροί από τον κορονοϊό στην Ελλάδα. Τα δύο νέα κρούσματα νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Σωτηρία. Πρόκειται για μια γυναίκα 86 ετών και για έναν άνδρα 64. Και οι δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύονταν με υποκείμενα νοσήματα. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Δευτέρας, ήταν 695. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας, με βάση την αξιοποίηση των μαθηματικών μοντέλων, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό περίπου 8 με 10.000 άνθρωποι. Το πρωί της Τρίτης συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης του Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους Έλληνες για τη συμμόρφωσή τους με τα προληπτικά περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Μέχρι στιγμής πρέπει να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας είχε ανταποκριθεί στο μήνυμα αυτό και πριν πάρουμε τα τελικά περιοριστικά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, τα οποία τα πήραμε ακριβώς για να μπορέσουμε να συνετίσουμε αυτούς τους λίγους οι οποίοι αποφάσισαν με δικιά τους πρωτοβουλία να μην σεβαστούν την παρότρινσή μας, αλλά και για να ικανοποιήσουμε τους πολλούς οι οποίοι εκ των πραγμάτων αισθάνονται αδικημένοι όταν βλέπουν λίγους να παραβιάζουν τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που επιταχύνονται μέσα στην κρίση και σημείωσε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη της οικονομίας είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως φάνηκε από τη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ.